είστε? Καλωσορίσατε. Μια χαρά. Δεν έχεις βαρεθεί να τραγουδάς? Σερή συνέχεια, καλοκαίρι, χειμώνα, Σαλονίκη, Αθήνα, μας έπρεπε αφήσεις παντού. Έχουμε και άλλες δουλειές. Ναι, εντάξει. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι, σε τέτοιες εποχές να δουλεύεις. Το Ρωμαίο είναι για αύριο, Αύριο, ναι. Μπράβο. Βγάζουμε κανένα φράγκο ή... Εντάξει. Ή τώρα είναι πολύ στριμωγμένα τα πράγματα? Όπως είναι, δεν είμαι εξαίρεση εγώ να σου πω. Είναι... Στεναχωριέσαι από μια μεριά. Ναι, πάρα πολύ. Καλά, στεναχωριέσαι την κατάσταση από το άλλο. Από το ότι εσένα σου κλήρωσε να είσαι στη ζήτηση που λένε την τραγουδιστική και να βγεις τώρα που δεν υπάρχουν τα άλλη ώρα πολλά. Σε στεναχωρεί αυτό? Δεν είναι συνηθισμένο σου, οπότε... Μπάλα βλέπεις? Ναι, πολύ. Βλέπεις πολύ μπάλα. Όταν βλέπεις μπάλα, με ποιους βλέπεις μπάλα? Βλέπω με τον Γκολντόν που είναι ποδοσφαιριστής. Μάλιστα. Είναι παίζα ακόμα. Ένας είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Ναι. Κι άλλο είναι ο κολλητό μου στον Ολυμπιακό. Α, στον Ολυμπιακό, για να είναι θερμαντή επιστήτη. Εντάξει, εγώ υπερστηρίζω πολύ του αθλητέ. Πιο πολύ το βλέπω αθλητικά εγώ παρά έτσι με τι ομάδε. Δεν είμαι φαντικό έτσι. Μπαρσελόνα ή Ρεάλ? Μπάρσα. Μπάρσα. Λοιπόν, είναι η ώρα να περάσουμε σε ένα break. Αλλά πριν περάσουμε στο break, πρέπει να σα πω ότι τρέχει ο διαγωνισμό ο οποίο έχετε δει. Ο οποίο λέει ότι η εκπομπή αυτή σα δίνει 2 εισιτήρια αεροπορικά. Σα δίνει να μείνετε ξενοδοχείο. Είμαστε πάντα στο βράδυ και είμαι με τον Χρήστο. Χολίδη. Δεν αισθάνεσαι ότι τελευταία λίγο έτσι σου έχουν η ζωή σου μέσα από τη διασημότητα λόγω της σχέσης και με την κοπελιά μας τη Δούκισσα έχει, σου έχει μπερδευτεί λιγάκι ή όχι? Εντάξει, σίγουρα, ειδικά στην αρχή ήταν, ξέρεις, δεν πίστευες θα γινόταν έτσι? Εντάξει, άλλο να φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει και άλλο να το ζεις. Τώρα να μπαίνεις στο σπίτι σου και να ψάχνεσαι γύρω να δεις τι γίνεται. Η μακρυπούλια μου λέει με το Χατζηγιάννη, τους περιμένανε πίσω από τους θάμνους. Ήταν πίσω από τους θάμνους, όπως είναι οι μπανιστριτζίδες πίσω, ναι, από τους θάμνους. Ήταν και περίμεναν με παπαράτσι με ένα φακό. Το έχεις φάει και αυτό ή κανένας να κρέμεται από πάνω? Όχι, στο μπαλκόνι? Όχι, έχω δει. Ήταν μια φορά με καύσωνα το καλοκαίρι και ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Και τους είδε ένας φίλος και τα λοιπά και τους στείλαμε καφέδες. Θα λιωπήρι, θα λιωπήρι να περιμένει. Τους στείλαμε καφέδες, να κάνουμε. Σ' άρεσε αυτή η δημοσιότητα αυτού του τύπου, μην πεις σε χάλασε κιόλας? Κοίταξε να δεις, τουλάχιστον δεν προσπάθησα. Τώρα η ιστορία θα αποδείξει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Αλλά εγώ προσωπικά δεν το προσπαθώ ποτέ αυτό. Δηλαδή και παλιότερα, ας πούμε, γενικά και στη ζωή μου. Ναι, αλλά αυτή ήταν να κρύβεσαι, προσπαθείς, όχι πάλι. Πλέον. Εντάξει, ξέρεις, έχω πει 10 φορές ότι ναι, είμαι καλά, ναι, είμαι εκεί. Ναι, είμαι εκεί, ναι, είναι πιο ωραία γυναίκα. Ναι, εντάξει. Σιγάρα, έχουν και άλλοι γυναίκες. Εντάξει. Τα δικά μου τα μάτια είναι τώρα διαφορετικά. Πρόσεχε, γιατί και σύν της άλλης είχαμε και ένα θέμα να λύσουμε. Διότι ναι, μεν πήγες, γνώρισες το νομικό, αλλά δεν γνώρισες εμένα. Όπως ξέρεις, είμαι πατέρας της, έτσι δεν το έχει πει? Ναι, αλλά τον γύρω νομικό δεν τον γνώρισε. Το νομικό δεν τον έχει γνωρίσει. Έτσι, ως. Όχι, τι ντρέπει τη Δούκισσα? Όχι, δεν είναι θέμα ντροπή. Εγώ πιο πολύ ντρέπομαι. Ναι. Εντάξει, είμαι πολύ, ξέρεις, εγώ με τους γονείς και γενικά είμαι πολύ σεβαστικός, έτσι, και είμαι, αν σ' αφούστο, κάποια στιγμή, θα πούμε πολλά εδώ σήμερα, τα Χριστούγεννα είχα στείλει κάποια λουλούδια, έτσι, χριστουγεννιάτικα και κάποια, έτσι, δωράκια και αυτά, και, ξέρεις, πήρε ο άνθρωπος να μου πει και χρόνια πολλά και στο τηλέφωνο, ας πούμε, που μίλησε και λέω γεια σας και χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, είχα υδρώσει. Πολύ γλυκό. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν τα έχω ξανακάνει εγώ αυτά. Δεν τα έχω ξανακάνει αυτά. Και τώρα, ας πούμε, συζητάμε για αυτό, ας πούμε, δεν μου έχει ξανατύχει. Δεν έχει ξανατύχει, αλλά σε όλους τους ανθρώπους μία μέρα τυχαίνει να ρωτηθούν μια γυναίκα παραπάνω, να έχουν μεγαλώσει ηλικία και να είναι πιο σοβαρή η σχέση τους από ό,τι ήταν στα 19. Σωστό. Στα 19 θα έπαιρνε στον μπαμπά, τι να πει δηλαδή. Όχι, ναι, ναι. Θα έπαιρνε δώρα χριστουγεννιάτικα. Αλλά... Δεν μετάνιωσε ποτέ με το Just the Two of Us? Όχι, όχι. Ποτέ. Σου βγήκε. Μου βγήκε, ναι, νομίζω μου βγήκε. Πιστεύει ότι και στη δουλειά σου έκανε καλό? Μετά, δηλαδή, συζητάγαν περισσότερο να τραγουδήσει μαγαζιά, σου ανέβασε τη δημοτικότητα. Απλά εμένα τέριαξε και το κομμάτι μαζί τότε, το κακομαθημένο που είχε βγει. Και όλο αυτό και η δημοσιότητα και το τραγούδι. Γιατί αν δεν έχει τραγούδι, όσο και τηλεόραση να παίξει, δεν θα έρθει ο κόσμο να σε δει. Αλλά μου έκανε καλό στο ότι εξοικειώθηκε πιο πολύ με τι κάμερε, με το χώρο. Έμαθα πώ λειτουργεί το πράγμα. Σου τυχαίνει και η δημοσιότητα και θα κέδεσαι. Γι' αυτό πιστεύει ότι είσαι σερή τώρα και παίζει. Σαλονίκη, πόσε μέρε παίζατε? Εκεί παίζαμε 4. Εδώ 2, 4. 4 και εδώ. Σοβαρά, αγοράκι μου. Μπράβο. Με τα επαγγελματικά, τι άλλο αναμένεις να κάνεις? Κάνα δίσκο? Κυκλοφορία ο δίσκος, ναι. Κάναμε μια πολύ ωραία δουλειά. Με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο, τον Ηλία Φιλίππου, τον Καρατζάνο. Με φανταστικούς συνθέτες και στιγουργούς. Αλλά με τον Κυριάκο πιο πολύ. Και έχουμε κάνει ένα δίσκο που είμαι τουλάχιστον υπερήφανος που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες. Πώς λέγεται ο δίσκος?
Να με θυμάσαι. Θα μου πεις ένα τραγουδάκι μετά να τα ακούσω το καινούριο. Θα σου πω ένα τραγούδι το να με θυμάσαι που ακούγεται τώρα στα ραδιόφωνα και τα άλλα. Με τα ραδιόφωνα σε παίζουν, δεν έχεις παράπονα και εσύ. Γιατί ναι, όχι, δόξα τω Θεώ, να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι καλά. Σε αρέσει η εκπομπή που κάνει η Δούκησα. Να με. Η Δούκησα σε αρέσει ή σε αρέσει ο Σεφερλής. Καλά, εντάξει. Ποιο από του δύο σε αρέσει πιο πολύ. Ειδούξα. Άκουρα Σεφερλή, τι λέει δηλαδή. Αλλά από ό,τι ξέρω, σε αρέσει ο Σεφερλής σε χαβαλές. Πας πάντα. Ναι, πάρα πολύ. Νομίζω είναι ο πιο ταλαντούχος για μένα σε αυτό που κάνει. Είναι, ναι, δηλαδή. Μπορώ να το βλέπω δηλαδή κάθε μέρα. Γιατί δεν πηγαίνω, γιατί. Ίδιος ο ίδιος έχω γίνει γραφικός. Ο ίδιος είχε πει ότι νόμιζε ότι πήγαινε για να βλέπει τις γκόμενες στα μπαλέτα. Ναι, αλλά λέει, τελικά μάλλον καταλαβαίνει το χιούμορ του. Δεν καταλάβαινα μάλλον το έργο. Εσύ ψηδικάς όταν ανέβαινες να πάω να ξεκίνησαι ήσουν στο Κόκαλο ή το έχεις. Κοίτα να δεις, εγώ το είχα πάρει πολύ ότι πάω να κάνω την πλάκα μου, δεν φοβόμουν το μεταξύ. Ήμουν συνηθισμένος και με το κοινό. Με τον κόσμο, ναι. Ναι, όταν έμπαινα στα γήπεδα και μας βρίζανε από την ώρα που μπαίναμε μέχρι που φεύγαμε, λέω τώρα με χειροκροτάνε, οπότε μια χαρά είμαι. Εσύ τι άκουγες ψηδικάς, τι μουσική. Σπίδιο Ζαγοραίο. Ζαγοραίο, Στράτο, Γιονσίου. Στράτο. Με αυτά μεγάλο και Active Member. Από τους καινούριους τώρα ποιους γουστάρεις. Πες ότι έχουν βγει και καινούργια παλικάρια. Όλες οι καριέρες. Τις όλοι, ρε. Όχι, ας πω. Ναι. Εμένα μου αρέσουν και τα τραγούδια και η πορεία που έχουν χαράξει. Δηλαδή. Και ο Γιονίκης ο Βέρτης είναι καταπληκτικός και πολύ ωραία πορεία. Εμένα μου αρέσουν οι πορείες. Ξέρεις, όλο αυτό που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αν σου λέγανε να παίξεις με έναν από αυτούς, με ποιον θα ήθελες να είσαι σε μαγαζί. Και με τον Αντώνη. Έναν θα πεις. Τον Αντώνη. Τον Αντώνη. Γυναίκα. Τη Βύση. Μια χαρά θα σου να με τη Βύση. Και με τον Αντώνη, δηλαδή κολλάει το σύστημα. Σκέφτηκες ποτέ την περίπτωση ότι μεγαλώνει σιγά σιγά και εσύ. 32, είσαι τεκνό, είσαι, αλλά λέμε ότι μια μέρα. Πω αυτό, δεν το έχω. Σου έχει κάτι, το έχεις δει ποτέ το έργο. Γενικά, αυτό που σκέφτομαι γενικά για το μέλλον είναι ότι αυτό που ζω τώρα και όλο αυτό που έχει να κάνει με τη δημοσιότητα και τα τραγούδια και τα μαγαζιά και αυτά, ότι αν σβήσει, ας πούμε, το φως, εγώ νιώθω ότι θα είμαι ευτυχισμένος. Είσαι σίγουρος. Νομίζω ναι, πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις, η δημοσιότητα δημιουργεί και έναν εθισμό. Είναι σαν να είναι ναρκωτικό. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ ήθελα. Είναι κακό. Να σου πω. Επειδή είχα μια τεράστια αγάπη που λέγεται αθλητισμός και λέγεται μπάσκετ, έπρεπε δοκίμαζα πράγματα για να ξεχάσω αυτό που αγαπούσα πάρα πολύ. Γιατί δεν το ξεχάσεις. Έτσι μου κάτσε. Γιατί έπρεπε να φύγω, δεν γινότανε. Δεν καταλαβαίνω γιατί να θες να φύγεις κάτι που είναι η αγάπη σου. Δηλαδή είναι μουρλό αυτό. Κοίταξε να δεις. Όταν η αγάπη σου όμως με αυτό δεν μπορείς να ζήσεις. Όταν εγώ υπηρέτησα στο στρατό και πήδαγα από το αεροπλάνο, δεν ανεχόμουν να πήδαγα από το αεροπλάνο και να μου δίνει λεφτά ο πατέρας μου. Ναι. Έτσι. Και μην φανταστείς ότι ήμασταν και μια οικογένεια που. Okay, μια... Ίσα-ίσα. Ναι. Έπρεπε δηλαδή, ένιωθα ότι ήθελα να βοηθήσω την οικογένειά μου και δεν μπορούσα. Έπρεπε κάτι να κάνω. Οι αναμνήσεις από το σπίτι σου είναι γλυκές, από την οικογένειά σου. Ναι. Θα ήθελα και περισσότερο βέβαια, αλλά ναι, είμαι εντάξει. Δηλαδή δεν μου έλειψε κάτι σαν μωρό να πω ότι ναι. Δεν είχαμε να φάμε. Όχι, αλλά... παιδάκι μου, οι εικόνες αυτές που θα ήθελες να τις αναπλάσεις, ας πούμε, σε καλύτερη... Μπράβο, αυτό ακριβώς που λες, πιο... είναι, σε πιο καλή βερσιόν, ας πούμε, και πιο ζεστά, πιο... Εκείνο το οποίο, κοίτα, είσαι μεγάλη μαϊμού. Είσαι μεγάλη μαϊμού. Δηλαδή, το πώς γυρόφερνες τη Δούκησα στο Jazz The Two of Us, πήγαινες και έπαιρνες το φαΐ που ήξερες ότι ήθελες, έπαιρνες το τελευταίο πιάτο. Ναι. Για να... Πήγαινε και έπαιρνε αυτό που ήθελε να φάει η κοπελίτσα, θα πήγαινε σε λίγο να φάει μέσα στο στούντιο. Πήγαινε το έπαιρνε ο κύριος Χρήστος και το κράταγε. Το κράταγε. Πήγαινε η άλλη να πάρει το φαΐ, δεν είχε. Και έλεγε, πάρ' το δικό μου. Και αυτός ανοίγει πατατάκια. Φοράει κατρό. Με τίποτα, εντάξει, ήταν πολύ δύσκολα. Ο φανταστής δηλαδή δεν είχε γίνει. Δεν μου δίνει καμία σημασία. Ναι. Κάμινα. Κάμινα. Εντάξει. Γρήγορα είμαστε. Έτσι. Ο Βάμερο. Θα φας ξύλο.